Θα πάμε στα Χανιά. Θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Μανδυράκη. Δήμαρχε, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Χανιά. Οι παρεμβάσεις στο μνημείο της Δημοτικής Αγοράς βρίσκονται στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα. 25 Ιανουαρίου έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, σωστά, και 29 του ίδιου μήνα η ηλεκτρονική αποσφράγηση των αιτήσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην διαδικασία της αξιολόγησης, στη φάση της αξιολόγησης. Πράγματι, με πολύ μεγάλη χαρά, ένα από τα σημαντικότερα και εμβληματικότερα έργα του Δήμου Χανίων μπαίνει σε μια ουσιαστική τροχιά υλοποίησης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση του μνημείου της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων και την επαναφορά του ουσιαστικά στην αρχική του μορφή, περίπου 100 χρόνια, 107 χρόνια για την ακρίβεια πίσω. Όλη αυτή η διαδικασία αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Αφορά ένα μνημείο το οποίο θα πρέπει να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και το άλλο κομμάτι της αρχαιολογικής υπηρεσίας και την ίδια στιγμή μια αγωνία που υπάρχει συνολικά στην κοινωνία να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να χαρούμε εκ νέου το μνημείο αυτό έτσι όπως πρέπει να είναι και σε δεύτερη φάση έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει. Τώρα εξελίσσεται η διαγωνιστική διαδικασία. Ναι. Σε αυτήν έχουν προβλεφθεί ειδικοί όροι. Έχουν να κάνουν με την ικανότητα ουσιαστικά του υποψήφιου αναδόχου να μπορεί πιστοποιημένα να εκτελεί τέτοιου είδους εργασίες και γι' αυτό το λόγο υπήρχαν όροι που είχαν να κάνουν με τον κύκλο εργασιών, είχαν να κάνουν με τα ίδια κεφάλαια αλλά και με την πιστοποιημένη εμπειρία τα τελευταία 5 χρόνια να έχουν ολοκληρώσει παρέμβαση σε μνημείο χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου. Δήμαρχε, 5 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον, δεν ξέρω, κάνω λάθος. Έτσι, είναι 5 εταιρείες, 4 εταιρείες και μία κοινοπραξία εκδήλωσαν το ενδιαφέρον και σήμερα και το διάστημα το επόμενο αξιολογείται η τεχνική τους επάρκεια και η οικονομική τους δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτό το έργο το οποίο έχει προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο του ποσού, και θέλω να το τονίσω αυτό, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο Αρναουτάκη για αυτήν την υποστήριξη στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου μνημείου. Ευελπιστούμε ότι οι εκτόσεις δεν θα είναι μεγάλες. Δεν θέλουμε ένα τέτοιο έργο να γίνει με τους όποιους περιορισμούς επιβάλλει έτσι μια διαγωνιστική διαδικασία και είμαι αισιόδοξος ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε τον τελικό ανάδοχο και μετά το πέρας της φετινής τουριστικής περίοδου που ελπίζουμε να είναι σημαντικά καλύτερη από την προηγούμενη, θα ξεκινήσουμε καλώς εγώ των πραγμάτων την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου με ορίζοντα υλοποίηση στα 2 έτη. Χρονοδιάγραμμα λοιπόν τα 2 έτη, ανάδοχο θα έχουμε το επόμενο δίμηνο. Δήμαρχε. Περίπου ναι, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες ενστάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Συμβασιοποίηση μετά την άνοιξη και η έναρξη των εργασιών όπως σας ανέφερα περίπου μετά τον Οκτώβριο του 2021 με 24 μήνες να έχουν προβλεφθεί από την τεχνική μας υπηρεσία ως απαραίτητος χρόνος 2 χρόνια για την αποκατάσταση του κτηρίου. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται, Δήμαρχε, ποιες είναι, να πάμε εκεί. Πρόκειται για εκταμένες παρεμβάσεις. Πρώτα και κύρια μας ενδιαφέρει η στατική επάρκεια και ενίσχυση του κτηρίου, να θωρακιστεί δηλαδή η ασφάλεια του κτηρίου και η στατικότητά του. Προβλέπεται η αποκατάσταση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων και η εκ νέου αντικατάσταση της οροφής όπου θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα πιστό αντίγραφο της υφιστάμενης κατασκευής για να μπορέσει να τοποθετηθεί εκ νέου στην οροφή. Θεωρώ ότι και στη βάση των σχεδίων που έχουμε δει και στην αγωνία, αν θέλετε, και της τεχνικής υπηρεσίας, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό Δήμαρχε. Αποτέλεσμα για τις δημότες και όχι μόνο. Θέλω να μου πείτε λίγο τους τρόπους με τους οποίους θα διασφαλίσετε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 24 μήνες σε περίπτωση που βρεθούν αρχεία στον περιβάλλοντα χώρο.
Η μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του χώρου, του αύριου χώρου της δημοτικής αγοράς είναι μια δεύτερη διαδικασία η οποία θα τρέξει και που δεν θα συσχετιστεί με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Πιστεύουμε και επειδή γνωρίζουμε και είναι καλά μελετημένη αρχαιολογικά η περιοχή και γνωρίζουμε ότι η δημοτική αγορά των Χανίων έχει κατασκευαστεί ουσιαστικά πάνω στον επιπρομαχώνα που βρίσκεται στην περιοχή. Και γι' αυτό το αναφέρω, δηλαδή δεν θα πειραχτεί καθόλου ο περιβάλλοντας χώρος. Σε αυτή τη φάση ολοκληρώνουμε τη μελέτη η οποία θα ακολουθήσει τον δρόμο των εγκρίσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και την πορεία προς την δημοπράτηση. Αυτό που θέλουμε είναι μετά από περίπου 3 χρόνια να μπορέσουμε να παραδώσουμε συνολικά το έργο. Οι αρχαιολόγοι της υπηρεσίας μας αλλά και η επικοινωνία με το Υπουργείο μας κάνουν αισιόδοξους ότι έχουν προβλεφθεί όλα αυτά τα σημεία τα οποία πρέπει να αναδειχθούν. Υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις για τα μήματα αυτά του προμαχώνα και των 2 επιπρομαχώνων και πώς αυτά θα μπορέσουν να αναδειχθούν και νομίζω ότι μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα κυλήσει ομαλά η πορεία εξέλιξης και της διαμόρφωσης του αύριου χώρου. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα λίγο στο παλιό λιμάνι, στο ενετικό λιμάνι. Έχουμε δεχτεί πολλά ερωτήματα. Αν θα γίνουν παρεμβάσεις με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στο παλιό λιμάνι. Έχουμε και την επιστολή επιχειρηματιών και κατοίκων, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 4-5 μήνες της οδού Θεοτοκοπούλου. Σωστά, Δήμαρχε? Μάλιστα, έτσι είναι. Που έθεσαν μία σειρά ζητημάτων και παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Υπάρχουν εξελίξεις? Να ξεκινήσω πρώτα από τα σημαντικά που αφορούν το παλιό λιμάνι. Το σημαντικότερο όλων φυσικά έχει να κάνει με την προγραμματική σύμβαση ανάδειξης και επανάκτησης των νεωρίων, των ενετικών νεωρίων. Εκεί βρισκόμαστε ήδη σε μια πολύ καλή εξέλιξη σε σχέση με την ορίμανση της αρχιτεκτονικής μελέτης και της χρήσης των νεωρίων μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Να υπενθυμίσω ότι η προγραμματική αυτή σύμβαση είχε υπογραφεί πέρυσι την άνοιξη, παρουσία της Υπουργού της κ. Μπεντώνη και αφορούσε την σύμπραξη Περιφέρειας, Δήμου, Πολυτεχνείου, Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτή λοιπόν η σύμβαση προχωράει, είναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων και ελπίζουμε μετά από περίπου 1,5 χρόνο να είμαστε σε θέση να δημοπρατήσουμε αυτό το σημαντικό έργο. Τώρα, υπάρχει μια άλλη μελέτη την οποία παρουσιάσαμε ήδη και την έχουμε καταθέσει προς έγκριση και αφορά τη συνολική αντικατάσταση και εκ νέου πλακώστρωση όλη τη ζώνη του ενετικού λιμανιού. Προβλέπει λοιπόν την αποκατάσταση με τα εγκεκριμένα από την αρχαιολογία υλικά, την αναβάθμιση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων, των υπόγειων δικτύων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να καταστήσει το παλιό λιμάνι περισσότερο προσβάσιμο, ιδιαίτερα σε άτομα με αναπηρία, αλλά κυρίως να αποκαταστήσει και την συνολική και ενιαία εικόνα του, καθώς σήμερα εύκολα κάποιος μπορεί να παρατηρήσει ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί η πλακώστρωση κατά τα τελευταία πολλά χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, δεν δίνει μια ενιαία αισθητική στο παλιό λιμάνι και θεωρώ... Αυτό τόνισαν και οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι. Ακριβώς αυτό, το πλακώστρωτο και τον ηλεκτροφωτισμό. Μιλήσατε για σχεδιασμό. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει? Είμαστε στη διαδικασία που έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη και μάλιστα μια μελέτη που ξεκίνησε μόλις πέρυσι την άνοιξη και έχει πάρει τη διαδικασία εγκρίσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτή το σημαντικό στάδιο και να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το συγκεκριμένο έργο. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό ότι οι μελέτες στο ΚΚΠΗ έχουν ξεμπλοκάρει. Θεωρούμε ότι μέχρι το φθινόπωρο του 2021 θα είμαστε σε θέση να δημοπρατήσουμε αυτό το πολύ σπουδαίο για την περιοχή, για την ανατολική περιοχή του ανατολικά του λιμανιού έργο. Και έτσι φαίνεται ότι σιγά σιγά όλο το βόρειο μέτωπο μπαίνει σε μια διαδικασία αλλαγής και ενοποίησης της εικόνας και εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο που έχουμε ως Δημοτική Αρχή
της δημιουργίας μιας συνολικής διαδρομής από άκρη σ' άκρη του βόρειου μετόπου του Δήμου μας, που θεωρώ ότι θα αναβαθμίσει σημαντικά Δήμαρχε, την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στον σχεδιασμό σας για το ενετικό, για το παλιό λιμάνι των Χανίων, συμπεριλαμβάνεται και το θέμα των, και η περίπτωση των σκιαδιών για τις επιχειρήσεις. Ξέρετε, πολλές δημοτικές αρχές δεν το έχουν πιάσει καν το θέμα ή το έχουν πιάσει και το έχουν αφήσει. Δεν ξέρω η δημοτική αρχή του Παναγιώτη Μανδυράκη τι θα κάνει. Πράγματι, ένα από τα θέματα για τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν πολλές συζητήσεις έχει να κάνει με τα σκιάδια. Θέλω όμως να είναι σαφές ότι τόσο η αλλαγή της πλακόστρωσης, η αποκατάσταση των νεωρίων, τα έργα στο Κουνκαπί συμπληρώνονται και από το νέο εγκεκριμένο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων, που είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το παρελθόν, και βέβαια όλα αυτά με τα νέα εγκεκριμένα σκιάδια, την μελέτη και την έγκριση των οποίων προωθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Είναι απαραίτητο να μπορέσουμε ουσιαστικά να απαλλαγούμε από όλη αυτή την δυσάρεστη, θα μπορούσα να πω, εικόνα των σκιαδίων, τα οποία έχουν τοποθετηθεί με πολύ χαμηλές προδιαγραφές και λειτουργικές και αισθητικές, και να πάμε σε τύπο σκιαδίου που θα μπορεί να δένει, θα μπορούσα να πω, με την υπόλοιπη προσέγγιση αλλαγών που υπάρχει στο παλιό λιμάνι και όχι μόνο. Και είμαι σίγουρος ότι καλώς εγώ των πραγμάτων τους επόμενους μήνες θα έχουμε επιτέλους αυτή την πολυπόθετη έγκριση του τύπου σκιαδίου από την αρχαιολογία. Έχει προηγηθεί διαβούλευση? Θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους επιχειρηματίες ή δεν έχουμε το περιθώριο? Νομίζω ότι η διαβούλευση για τη συγκεκριμένη αλλαγή έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα χρονικά περιθώρια που χρειάζονταν και είμαστε, νομίζω, στην επόμενη φάση που πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε. Ένα σχόλιο για τον ποδηλατόδρομο. Κλείνουμε κάθε συνέντευξη, Δήμαρχε, με αυτή την ερώτηση. Ο σχεδιασμός έχει αναπτυχθεί? Έχουμε κάποια εξέλιξη που πρέπει να ανακοινώσουμε? Έχουμε ήδη ολοκληρώσει ένα βασικό τμήμα Συνοδό Κηδονίας και ήδη από σήμερα, αύριο επίσημα, ξεκινάει και το δεύτερο μεγάλο τμήμα ποδηλατόδρομου μπροστά από την αγορά περίπου μέχρι την πρώτη έξοδο στο κεντρικό δρόμο Χατζημιχάλη Γιάνναρη και Σκαλίδη, και μια επέκταση του ποδηλατόδρομου που θα συναντήσει κάποια από τα υφιστάμενα τμήματα, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά μια πρώτη κλειστή, θα μπορούσαμε να πούμε, διαδρομή. Το επόμενο διάστημα έχουμε και τις τελικές εγκρίσεις του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου κυκλοφοριακού και όχι μόνο, που μελετά ποσοτικά και ποιοτικά όλα τα κυκλοφοριακά δεδομένα του Δήμου Χανίων, και στη βάση του σχεδίου αυτού ευελπιστούμε ότι σε περίπου 1,5 χρόνο θα έχουμε προσθέσει αρκετά ακόμα χιλιόμετρα ποδηλατόδρομου, ώστε να προωθήσουμε αυτό το ήπιο μέσο μετακίνησης και να εφαρμόσουμε και αυτό που είχαμε πει και προεκλογικά, ότι όσο δύσκολο και να ακούγεται σε σχέση με τις συνήθειες που έχουμε, η πολιτική της Δημοτικής Αρχής είναι μια πολιτική αποτροπής χρήσης του ΙΟΤΑΧΗ και ενίσχυση κρίση των εναλλακτικών μέσων μετακίνηση. Δήμαρχε, τελευταία ερώτηση. Αν σας προβληματίζει η καθυστέρηση που καταγράφεται στο μέτωπο των εμβολιασμών, η εμβολιαστική διαδικασία δεν τρέχει όπως θα θέλαμε. Υπάρχουν αστοχίες, υπάρχουν κενά. Ο Δήμαρχος Χανίων τι έχει να πει? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι επιθυμούμε την ολοκλήρωση και τις διαδικασίες εμβολιασμού κατά το συντομότερο δυνατό. Θεωρούμε ότι όλοι οφείλουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που θα μας βγάλει μία ώρα αρχίτερα από όλη αυτή τη δυσκολία της πανδημίας. Σωστά, στην πράξη την κάνουμε. Στην πράξη είναι μία από τις ευθύνες ένας σχεδιασμός που καλώς ή κακώς, θα επιτρέψω να πω καλώς λόγω του θέματος, αφορά το κεντρικό κράτος. Εμείς σαν αυτοδιοίκηση έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι θα ενισχύσουμε και θα συνδράμουμε οποτεδήποτε και οπουδήποτε μας ζητηθεί στην κατεύθυνση διευκόλυνσης και προώθησης των εμβολιασμών. Παρακολουθούμε και ελπίζουμε οι σχεδιασμοί να είναι τέτοιοι που να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται
οι συγκεκριμένοι εμβολιασμοί. Κύριε Σημανδυράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.